Τυπάρες μου, βιντεάρα. Αυτό είναι το δεύτερο βίντεο update από το Μάστορα. Και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί θα δούμε και τι ζημιά έχει πάθει το μηχανάκι, ο κομπρέσορας συγκεκριμένα, αλλά ο Μάστορας θα μας δείξει και ακριβώς πώς λειτουργεί ο κομπρέσορας της Rotrex. Χάρη σε μόνα λεπτάκι πριν ξεκινήσει το βίντεο, θέλω να σου πω ότι κάνω κάθε μέρα live stream στις 10.30 το βράδυ. Εκεί θα κάνουμε τις κουβέντες μας για τα μηχανάκια, αλλά και γενικά την παρεούλα μας. Από εκεί θα είναι η πλατφόρμα επικοινωνίας μας και εκεί θα γνωριστούμε. Έχουμε μια υπέροχη ιντερνετική οικογένεια, θα το περιγράψω. Θέλω να γίνεις μέρος αυτής της οικογένειας. Θέλω έστω και μια φορά, έστω και από περιέργεια, να περάσεις, να μπεις, να δεις την παρέα αυτή και νομίζω θα σου αρέσει πάρα πολύ και αυτό που θα δεις, αλλά και η παρέα που θα βρεις μέσα. Κανάλι Παναγιώτης Μήλας, εδώ, σε αυτό το κανάλι. 10.30 τα βραδάκια, λαϊβάκι. Σε περιμένω. Όταν μπεις, θέλω να μου γράψεις παρακαλώ. Καλησπέρα Παναγιωτάρα, είμαι καινούριος. Έχω έρθει από το βίντεο. Και τώρα, χωρίς να σε καθυστερήσω άλλο, πάμε να δούμε το Μάστορα, το Max Moto Παπουτσάκης Γιάννης από την Κρήτη, ο οποίος έχει αναλάβει το μηχανάκι. Γράφουμε βιντεάρα. Λοιπόν, σήμερα έχει το μενού κομπρέσορα. Κομπρέσορας λιμένος. Πριν πω για το κομπρέσορα, θέλω να πω κάτι. Δεν ανεβάζουμε βίντεο για να δείξουμε ότι είμαστε οι καλύτεροι. Δεν θεωρώ ότι είμαστε οι καλύτεροι. Θεωρώ ότι είμαστε καλοί. Υπάρχουν κάποιοι που είναι καλοί. Θεωρώ ότι είμαστε κι εμείς μέσα στους καλούς. Έτσι πιστεύω εγώ. Κλείνω την παρένθεση αυτή. Να μην μας περνάει και ψώνια επειδή γράφουμε βίντεο. Λοιπόν, πάμε τώρα στα του κομπρέσορα. Που στην ουσία δεν είναι κομπρέσορας. Ένα μηχανικό τούρμπο είναι. Και έχουμε και λέμε εδώ τα εξαρτήματά του. Από εδώ βγαίνει αυτό το πράγμα από το στρόβαθρο του Χαλιαμπούσα με έναν αντάπτορα. Από εδώ πάει στο μηχανικό τούρμπο παύλα κομπρέσορα. Αυτή η τροχαλία. Αυτή η τροχαλία λοιπόν είναι αυτό το πράγμα εδώ, όλο το γκρου του κομπρέσορα θα το λέμε, αφού έτσι το έχουμε μάθει. Λοιπόν, είναι αυτό το πράγμα εδώ. Εδώ μέσα είναι η φτερωτή. Αυτό γυρίζει την τροχαλία, αυτή εδώ, πάει εδώ, γυρίζει αυτό το πράγμα, εδώ πέρα. Αυτά τα εξαρτήματα έχει, απ' έξω, μέσα έξω σχεδόν, το μηχανικό τούρμπο παύλα κομπρέσορας. Πώς δουλεύει τώρα αυτό? Έχει αυτά τα εξαρτήματα εδώ πέρα. Καταρχήν η ζημιά του είναι ότι έκοψε ο άξονας. Έφαγε εδώ τη φτερωτή. Έχουν φύγει κάποια κομμάτια. Πρέπει να τα βρούμε, είναι κάπως συνωμένα στο intercooler. Ευτυχώς που έχει intercooler το μηχανάκι, αλλιώς θα κατάπινε το μοτέρ. Το intercooler έχει πολύ ψηλές κυψέλες, σε σχετικά με αυτά. Ίσως να έχει περάσει και κάτι για να το φτύσε, αφού το μοτέρ δουλεύει. Λοιπόν, έχουμε εδώ κάτι εξαρτήματα, το οποίο είναι αυτό εδώ, ένα τύμπανο, το οποίο παίρνει κίνηση από την τροχαλία. Έχουμε τρία ράουλα, παύλα δορυφόρους και έχουμε αυτό εδώ πέρα το οποίο μπαίνει σφινωμένο, πρεσαρισμένο εδώ και με την τριβή όλο αυτό το γκρουπ εδώ πέρα βιδώνει στο κέλυφος εδώ πέρα του κομπρέσορα. Αυτό λοιπόν το πράγμα εδώ με τα εξαρτήματά του, όλο το γκρουπ σε μια πλήρη περιστροφή του τυμπάνου παίρνει 12 στροφές αυτό. Άμα το διαιρέσουν 3,14 και βγάλεις περίμετρο, το λεγόμενο π που λένε στα μαθηματικά είναι συντομία, μπορείς να βρεις τη σχέση μετάδοσης που έχει ακριβώς. Άλλο ένα κόλπο να βρεις σχέση μετάδοσης απλά και μπακαλίσεις καν βαθανίσεις στο μυαλό σου, είναι ένα σταθερό σημάδι εδώ, τα βάζεις μέσα αυτά τα τρία εδώ, βάζεις αυτό και γυρίζει και βλέπεις σε μια πλήρη περιστροφή πόσες στροφές παίρνει ο άξονας εδώ. Φαίνεται ούτως ή άλλως εδώ στο βίντεο. Αυτό το group λοιπόν εδώ πέρα όπως δουλεύει είναι 1:12, που σημαίνει ότι όταν έχει 1000 στροφές το μοτέρ έχει 12.000 στροφές αυτό. Στις 10.000 στροφές μοτέρ έχει 120.000
στροφές αυτό. Καλά τα λέω. Αυτό που έπαθε λοιπόν είναι ότι εδώ, επειδή αυτό είναι πρεσαριστό και δουλεύει στην ουσία με τριβή, το έκανε έτσι η Rotrex, τόσο απλό το έκανε η Rotrex, είναι στην ουσία το κομμάτι που υποφέρει. Φαγώθηκε ο άξονας, έβγαλε κραδασμό, εκτός ότι δεν δούλευε καλά βέβαια, γιατί πατίναρε, έχανε πεταλιές, όπως λέμε, όπως λέμε οι πιτσιρικάδες μάλλον. Αυτό το πράγμα λοιπόν έβγαλε κραδασμό, έτσι, είναι ένα μέταλλο βαμμένο, σκληρό, έβγαλε κραδασμό. Αυτό εδώ το compressor wheel, όπως λένε στα αγγλικά, ή φτερωτή που λέμε στα ελληνικά, πρέπει να είναι στο μηδέν η ζυγοσάρμησή της. Δηλαδή να είναι απόλυτα ζυγισμένο. Όπως πρέπει να είναι όλα ζυγισμένα, βγάζονται κραδασμό. Οπότε όλο αυτό το group εδώ, το εξάρτημα, όταν δούλευε κόφτες το μηχανάκι, 11.000 στροφές, 11.500, δεν θυμάμαι πόσο του έχω δώσει κόφτες από το μηχανάκι, αυτό έπαιζε. Αποτέλεσμα κάποια στιγμή να κόψει τα γκούρι, να μείνει και να μαγκώσουν όλα αυτά εδώ πέρα τα εξαρτήματα. Αυτό έπαθε ο κομπρέσορας. Το γράφουμε σε βίντεο γιατί να γίνει πιο κατανοητό και να ξέρουμε τι ζημιά έπαθε. Γιατί όταν παθαίνουμε μία ζημιά ή φθορά ή οτιδήποτε, κάνουμε και λίγο τους detective να δούμε γιατί το έπαθε αυτό. Εννοείται το ότι αυτά τα πράγματα δεν έχουν εγγύηση. Είναι motorsport κομμάτια, για όσους ασχολούνται με την κρίση το ξέρουν. Καμία εταιρεία βελτιωτικών υλικών δεν σου δίνει εγγύηση, πόσο μάλλον μετά από 10 χρόνια. Η Rotrex εννοείται ότι δίνει εγγύηση, ούτε καλής λειτουργίας ούτε τίποτα, από όσο ξέρω, μετά από τόσα χρόνια. Δηλαδή, στην ουσία, χάλασε μόνο του. Χάλασε μόνο του. Φθάρθηκε μόνο του. Δεν έπαθε κάτι, δεν έπαθε μια ξυνιά. Ήταν η ώρα του που λένε να χαλάσει, να πεθάνει, να ψοφήσει. Αυτό είναι. Αυτό δηλαδή το κόλπο όπως το έχει στήσει η Rotrex είναι και αυτό που το καταδικάζει. Αν είχε κάποιο άλλο σύστημα πιο εξειδικευμένο, πιθανότατα να ήταν και πολύ πιο ακριβώς ο κομπρέσορας, όλο το group τέλος πάντων. Αυτό που το κάνει απλό είναι και αυτό που πονάει. Αυτό είναι. Αυτό έπρεπε. Τώρα πάμε να δούμε τι θα κάνουμε. Εννοείται ότι οι εγγραφείς σου είναι πολύτιμοι, γιατί μεγαλώνει η παρέα μας και θα φτιάξουμε ένα υπέροχο community και θα κάνουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα μέσα από εκεί. Έχεις το λόγο μου. Και βέβαια, άμα γούσαρες αυτό που είδες, τσακ, πάτα του ένα like, γιατί το YouTube τρελαίνεται, ρε φίλε. Δεν ξέρω τι φάση με τα like, τρελαίνεται. Ευχαριστώ που είδες και αυτό το βίντεο και μην ξεχάσεις, σε περιμένω στο live μου το βραδάκι στις 10.30 κάθε μέρα. Να είσαι καλά, από εμένα και την όμορφη αγέλη μου, ραντεβού στην επόμενη βιντεάρα.